Ε, πάμε να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε στα βούλα Λούρου τι έχει γίνει, γιατί πάμε και, με τον 44χρονο προπονητή. Πάμε τώρα στον 44χρονο προπονητή του Τάκ Βοντό, όπου προφυλακίστηκε, κατηγορείται ότι βίασε τουλάχιστον πέντε κοριτσάκια. Δεν είναι πέντε, α, πέντε κοριτσάκια, πέντε παιδάκια. Να το γράψουμε. Πέντε παιδάκια. Σε ακούμε. Φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον πέντε ανήλικες αθλήτριες. Ε, γιατί υπάρχουν ο και καταγγελίε. Υπάρχουν και καταγγελίε ότι είναι πολύ, περι, πολλά περισσότερα τα θύματα του συγκεκριμένου προπονητή. Ο ίδιο λοιπόν απολογήθηκε στο 14ο ανακριτή. Ε, είπε ότι όλα αυτά είναι από της τη φαντασία των παιδιών, ότι δεν συνέβη ποτέ τίποτα. Φυσικά όμω ε, δεν πίστηκε ο ανακριτή, καθώ Όλα τα θύματα του και τα πέντε που τον έχουν καταγγείλει αυτή τη στιγμή, είπαν ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή ότι αρχικά τις επενούσε τις ανήλικες κοπέλες και στη συνέχεια τις, ε, τους έλεγε να κάνουν προσωπικές προπονήσεις και ε, αφού στη συνέχεια τις βίαζε, τι απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει και ότι δεν έπρεπε να αποκαλύψουν σε κανένα τι ακριβώ συνέβαινε. Γι' Και αυτό το λόγο φυσικά κρίθηκε και προφυλακιστέ, γιατί και οι πέντε κοπέλε έχουν πει ακριβώ το ίδιο πράγμα. Δυστυχώ βλέπουμε ότι κυκλοφορεί πολύ, πολύ διαστροφή, ανώμαλη, επικίνδυνοι, βιαστέ. Κυκλοφορούν ανάμεσά μα άνθρωποι που δεν σου πάει το μυαλό. Εγκληματίες. Εγκληματίες και αυτή, τέρατα! Και αυτή η κατάχρηση τη σχέση εξάρτηση που υπάρχει σε ένα δάσκαλο, σε ένα καθηγητή με τα παιδιά, το έχουμε δει να επαναλαμβάνεται. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, διότι όχι μόνο για τα παιδιά, τα οποία τα ίδια αισθάνονται, κύριε Καμπούρη, ενοχέ. Γι' αυτό και τα συγκεκριμένα παιδάκια δεν κατήγγυλαν κάτι, δεν είπα σε κανέναν τίποτα εδώ και χρόνια και το είπανε τώρα. Γιατί ξέρετε, κάπου εκβιάζουν, πρέπει να οριμάσει. Τα, τα, τα εκβιάζουν, τα εκβιάζουν, τα να ασκούν ναι. και ψυχολογική βία. Έτσι, τα εκβιάζουν και μέσω τη οικογένειά του. Μπράβο, ότι θα προβούν σε κάποια κακιά πράξη σε βάρο των οικογενειών. Και μια ψυχή τέτοια, αντιλαμβάνεστε, και αυτή η παιδικότητα και η ηλικία δεν επιτρέπει να εκβιασμό. Κάποια παιδάκια νιώθουν κάποιος, έτσι, τον οποιοδήποτε, την οποιαδήποτε απειλή λογικά να την εκλογικεύσει και να πει ότι εγώ εδώ είμαι το θύμα. Πρέπει να το πω στη μαμά μου, να το πω στη φίλη μου, να το πω σε μια καθηγήτριά μου, σε μια δασκάλα μου. Γι' αυτό και επαναλαμβάνονται αυτές, γιατί είναι αυτή η έπαρση και η κατάχρηση εξουσίας. Δεν υπάρχουν νόμοι. Δεν υπάρχουν νόμοι. Λένε οι άνδρες ηλικία στομία. Τους πιάνουμε. Τα συλλαμβάνουμε αυτά τα τέρατα. Δυστυχώς... Πάνω στο δικαστήριο. Οι δικαστές θα βάλουν τις ποινέ σύμφωνα με αυτά που έχουν ψηφίσει στη Βουλή. Εδώ, έτσι είναι. Τι έχει βγει η κάθε κυβέρνηση και ο κάθε υπουργό δικαιοσύνη, συγκεκριμένη η νόμη. Μπορεί σε... να θέλει ο δικαστή να τον κλείσει μέχρι να πεθάνει μέσα. Μπορεί, όχι. Δεν μπορεί. Είναι δεμένα τα χέρια των δικαστών από του νόμου του ελληνικού κράτου. Ποιοι ορίζουν αυτού του νόμου, ποιοι ψηφίζουν αυτού του νόμου, οι βουλευτέ, οι κυβερνήσει. Οι κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη θα μπορούσε να κάνει αυτά που δεν έκανε η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα. Τι! Να αυξήσει τις ποινές φυλάκιση για όλους τους βιαστές, παιδοβιαστές. Εισόδια, εισόδια. Αυστηροποίηση των νόμων. Να πούμε νόμων. απλά και Αυστηροποίηση. Δεν υπήρχε αυστηροποίηση. Ότι η Σόβια είναι έτσι κι αλλιώ ο βιασμός, Απλά να καταλάβουν οι θέατε. Η Σόβια, πόσα χρόνια είναι η φυλακή, 19. Σε 19 χρόνια. Και αν έχει δείξει καλή διαγωγή, τι γίνεται. Θα έχει... κάνει 16 χρόνια κλειστή φυλακή. 16 χρόνια, σε 16 Γιατί χρόνια. Γιατί δεν μετράει πριν τα 16 Ας. χρόνια. Σε 16 χρόνια φανε έξω. Όχι. Αν είναι η Σόβια. Δεν είναι έτσι. Γιατί εδώ ξέρουμε περιπτώσεις που βίασε το παιδάκι και σε 6 χρόνια ήταν έξω. Έχουμε άλλη περίπτωση λοιπόν, που, ήταν που άκη, βίασε εγωρία. τρία παιδάκια, τρία παιδάκια, προσέλαβε τους δικηγόρους οι οποίοι κάνουν τα τεχνάσματά σας εσείς οι δικηγόροι <laughs> και τα κάνετε. Πάντως <laughs> επιτρέψτε μου να πω και... ότι γίνανε γενναία βήματα στην αυτοκρατία. Υπάρχουν δικηγόροι λοιπόν οι οποίοι κάνουν τα τεχνάσματά τους και βγάζανε το δράστη, τον ανώμαλο, τον παιδεραστή σε έξι και πέντε χρόνια. Και το παιδάκι τον συναντάει στον δρόμο, τον βιαστή του.